ευχαριστούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του συναδέλφου Κώστα Μιχελή. Το Σάββατο γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου το μακάβριο σύριαλ με τα δυστυχήματα δολοφονίες συναδέλφων μας. Η αιτία είναι γνωστή και είναι το κυνήγι του κέρδους. Χωρίς εσένα γρανάζεις έγινε εργάτη χωρίς, χωρίς αφεντικά. Όχι άλλο αίμα, εργάτες, για τα κέρδη των αφεντικών. Οι ζωές μας έχουν αξία. Απαιτούμε να πληρώσουν τώρα οι πραγματικοί υπεύθυνοι και να αφήσουν το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους και κακιά τώρα. Ζητάμε άμεσα να ελευθερωθούν τα εξής αιτήματα. Εντατικοποίηση των ελέγχων τώρα. Να γίνονται έλεγχοι 7 ημέρες την εβδομάδα και σε ώρες πέραν του ωραρίου δημοσίου. Μεταμελείς επιτροπές και στα μεγάλα ναυπηγεία. Τεχνική ασφαλείας από λίστες του λιμεναρχείου και όχι απευθείας από τους εφοπλιστές. Όχι άλλο αίμα εργάτων για τα κέρδη των εφοπλιστών. Όχι άλλο αίμα εργάτων για τα κέρδη των εφοπλιστών. Αυτό το Υπουργείο δεν είναι ναυτιλίας. Είναι των εφοπλιστών και της εργοδοσίας. Τι αντιμετωπίζαμε κάθε φορά που βάζαμε τα αιτήματά μας, ότι το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ή το Υπουργείο Εργασίας αντίστοιχα, που κάναμε συναντήσεις, δεν έχει αρμοδιότητα στο ένα, είναι θέμα του αλλουνού Υπουργείου κτλ. Κτλ. Είναι ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε όσοι είναι σε αυτές τις συναντήσεις τα τελευταία, όλες από πάντα δηλαδή. Στην ουσία να περνάει το μπαλάκι από τη μία πλευρά στην άλλη και να μην γίνεται τίποτα. Αυτό που είχαμε ζητήσει και τις τελευταίες φορές και πιστεύουμε ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να δώσει μια λύση, δηλαδή μπορείς άμεσα να απαιτήσεις να γίνουν 10 πράγματα, είναι το να δημιουργηθεί μια συνάντηση που να είναι εκπρόσωποι που γνωρίζουν από κάθε Υπουργείο αυτό που χρειάζεται και να πούμε να βάλουμε κάτω τα ζητήματα που βάζουμε που έχουν σημασία και αυτό που λένε ώστε να βελτιωθούν οι έλεγχοι, να γίνονται πραγματικά έλεγχοι κτλ. Δεν είχε δηλαδή τόσο σημασία να περιγράψουμε την κατάσταση, τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και από εμάς που το έχουμε πει 100 φορές, αλλά και από τα στοιχεία τους. Κυβέρνηση είναι Υπουργείο, ξέρουν πολύ καλά τι δεν κάνουν, τι κάνουν κτλ. Κτλ. Το που καταφέραμε σήμερα είναι και μπήκε και το βάλαμε και επιτακτικά, λέμε δεν πάμε να φύγουμε, αν δεν μας πείτε πότε θα αρρωστεί αυτή η συνάντηση. Δεν φύγει ο γραμματέας του Υπουργείου, πήγε μέσα στο γραφείο του, συνεννοήθηκε. Και αύριο 3 η ώρα το απόγευμα θα γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας πάνω στη Σταδίου για να βάλουμε κάτω ένα-ένα τα ζητήματα και να υπάρχει από την κυβέρνηση συγκεκριμένη απάντηση στο τι κάνουμε και πού πάμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα, θα συνεδριάσουμε και θα πούμε τι γίνεται παραπέρα. Δεν πάμε όμως να έρθει. Η αλήθεια είναι, το καταλαβαίνετε όλοι, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από αυτό αν δεν συνεχίζεται η πίεση. Και όχι μόνο, δυστυχώς, με αφορμή τραγικά γεγονότα σαν το προχτεσινό. Είναι το καλοκαίρι πλησιάζει, οι τόκοι θα γεμίζουν, οι βιασύνες θα μεγαλώνουν, η πρέσα θα μεγαλώνει, η ζέστη θα έρχεται. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα ειδικά, είναι να το πούμε έτσι, γενιάστηκε η σημερινή, η φετινή σεζόν πολύ άσχημα. Από εδώ και πέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξεχνάμε, πρώτον, ότι από σήμερα 1η Απριλίου και δεν είναι ψέμα, έχει ξεκινήσει σε ισχύ η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία έχει υπογράψει το Συνδικάτο Μετάλλου, με τις αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν μέσα στη σύμβαση. Εμείς ως σωματείο
για να μπορέσει να τηρείται η σύμβαση και να την υπογράψουμε και στα συνεργεία τα οποία δεν την έχουμε. Έχουμε μπροστά μας την απεργία στις 17 Απρίλη, που όπως είπαμε και στις συγκεντρώσεις μας και στις ανακοινώσεις μας, με αυτά τα αιτήματα πηγαίνουμε για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στην εργασία. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε για να δώσουμε την αγωνιστική, εορταστική, πρωτομαγιάτικη απεργία, γιατί είναι απεργία η 1η του Μάη και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και όχι τα τέρτυπια της κυβέρνησης ότι τη μεταφέρω για την 3η του Πάσχα και 1002. Εμείς το πάμε απεργία. Οπότε, οργανωνόμαστε για όλο αυτό το διάστημα, βλέπουμε και το τι άλλο θα γίνει, θα σας ενημερώσουμε και αναλόγως θα πράξουμε.